αύριο έρχεται στην Ολομέλεια η ψηφοφορία, γιατί σήμερα εισήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια. Και είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο δεν είναι μόνο το νερό, διότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας γίνεται ρυθμιστική αρχή ενέργειας, υδάτων, απορριμμάτων και πάει λέγοντας. Καλημερίζω τον κύριο Βασίλη Λύκο, διδάκτορα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Α, εδώ είναι ο τομέας του καθήλυν. Τομέας του, καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα, καλημέρα σας. Και καλή εβδομάδα. Επίσης. Κοιτάξτε. Πού πάμε. Να σας πω. Καταρχήν μιλάμε για το νερό. Εντάξει. Βεβαίως. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει 243 άρθρα. Μπήκε σε διαβούλευση 243 άρθρα. Μπήκε για διαβούλευση 4 ημέρες μόνο, εκ των οποίων η μία ήταν και η καθαρή Δευτέρα και μετά από φωνές. Εντάξει. Πήρε αναβολή μία εβδομάδα και ψηφίζεται αυτές τις ημέρες λίγο πριν τις εκλογές. Λίγο πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που πιέζουν ότι πρέπει να ψηφιστεί τώρα, γιατί ίσως μετά να προκύψει πολυκομματική κυβέρνηση και ενδεχομένως να μην περάσει. Και δείτε και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό. Ποιοι είναι οι πάροχοι. Ποιοι είναι αυτοί που επιβουλεύονται το νερό μας. Όμως δεν είναι μόνο το νερό. Εδώ αυτή τη στιγμή θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε, προβάλλουν το νερό, αλλά παράλληλα πουλάνε τη γη μας. Εμείς οι δημότες, οι πολίτες της Εύβοιας το βιώνουμε πάρα πολύ χοντρά αυτό στο πετσί μας. Την ίδια στιγμή δηλαδή εχερσώνονται ολόκληρες δασικές εκτάσεις και δίνεται γη και είδωρ υπέρ τουριστικών εγκαταστάσεων και άπε. Παντού. Περιλαμβάνει αντιπεριβαλλοντικές και φωτογραφικές πολυεμοδομικές ρυθμίσεις. Δηλαδή εκχωρεί, ας πούμε, σε μια περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, ώρα Κώστα Ναβαρίνο για παράδειγμα, όπου εκεί τους δίνει όχι μόνο τον Αιγιαλό και το λιμάνι και ό,τι υπάρχει. Στο όνομα της οικονομικής μεγέθυνσης. Για ποιους, για τους πολλούς. Όχι, μπαίνουν μέσα σε ειδικές περιοχές Natura. Καταργούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που υποτίθεται αφορούν την εξειδίκευση ζωνών και στόχων και διαχειριστικών μέτρων για αυτές τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές. Είναι αυτό, προσέξτε, έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο του 19 και με σκοπό να ολοκληρωθεί το 21. Και μέχρι στιγμής δεν έχει θεσμοθετηθεί ούτε μία. Ενώ έχουν δοθεί για διαβούλευση μόνο 11. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα έχει καταδικαστεί, η χώρα μας δηλαδή, με απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 20. Πληρώνουμε δηλαδή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση. Και στις 15 Φεβρουαρίου του 23 επανέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά εμείς το αψηφούμε αυτό, εντάξει. Διότι δεν συμμορφωνόμαστε με την οδηγία 9243 της ΕΟΚ για οικοτόπους κατά το σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Και καπάκι βάζουν και το νερό. Για ποιο λόγο μπαίνει και το νερό μαζί. Αντιλαμβάνεστε, όλοι θα πέσουν πάνω στο νερό, αλλά παράλληλα ολόκληρες περιοχές θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες. Δημαρεοποιούμε την ελληνική γη. Ένα λεπτό. Θα το δούμε το νερό χωριστά. Αλλά μιας και το θίξατε, εδώ υπάρχει μία αναφορά για τη διάταξη του άρθρου 141 του πολυνομοσχεδίου, η οποία αφορά από την Κρήτη ως τη Λέρο και επιτρέπει σε 47 μη διασυνδεδεμένα νησιά με το δίκτυο ηλεκτρισμού. Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί ίσως είναι η επιτομή του τι παίζεται στη χώρα χρόνια. Λοιπόν, αφορά το ότι επιτρέπει σε 47 μη διασυνδεδεμένα νησιά με το δίκτυο ηλεκτρισμού να μπαίνουν ανεμογεννήτριες 20 ετίας. Χωρίς πιστοποιητικό ασφαλείας. Μάλιστα. 20 ετίας χωρίς πιστοποιητικό ασφαλείας. Αυτό για μένα, θα μας πείτε εσείς που τα ξέρετε, κύριε Λυκό, σημαίνει ότι είναι ένα δώρο στους βορειοευρωπαίους κατασκευαστές, κυρίως Γερμανούς, ανεμογεννητριών, αφού τους βγάζει από τη θέση τη δύσκολη να αναζητήσουν χώρο ταφής ανεμογεννητριών, που μέχρι τώρα το κάναν στην Αφρικανική Ήπειρο. Το λέω γιατί η διάρκεια ζωής κάθε ανεμογεννήτριας είναι κοντά στα 20 έτη. Η ανακύκλωση των υλικών και ιδιαίτερα των πτερήγων που αποτελούνται από σύνθετα και τοξικά υλικά είναι ένα πρόβλημα. Εδώ τι γίνεται τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Περνάμε και το εξής. Υπάρχει μέσα σε αυτό. Ότι δεν είναι υποχρεωμένος, λέει, εφόσον δεν παράγεται αυτό το προϊόν, ο πάροχος, δηλαδή ο κατασκευαστής, να σου εκδώσει πιστοποιητικό ασφάλειας. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, θα γίνουν τα νησιά μας, δηλαδή, τόπος για σκραπ βορειοευρωπαίων.
Εντάξει, τη σώσαμε τη Siemens. Τη Siemens θα είχε απολύσει 2.000 εργαζόμενους. Αν δεν είχαμε πάρει εμείς τις ανεμογεννήτριες. Με την περίφημη φράση θα γίνουμε μπαταρία της Ευρώπης. Μα 20 ετίας. Με κλειστές εταιρείες. Το λέμε εδώ και χρόνια. Είναι προηγούμενης τεχνολογίας. Το φωνάζουμε. Όλοι οι περιβαλλοντολόγοι το φωνάζουμε αυτό. Δεν μιλάμε για ένα high-tech προϊόν που υπόψη δεν παράγεται ούτε ένα πτερύγιο στην Ελλάδα. Όταν το 1983 η ΕΑΒ, αυτοί που θέλουν να πουλήσουν σήμερα πάλι παρά στη Lockheed Martin, κατασκεύαζε ανεμογεννήτρια και τις είχε εγκαταστήσει στο Λαύριο. Με νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου, που καταργήθηκε μετά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορούσαν εμείς να παράξουμε τίποτα. Πάμε όμως τώρα να σας εξηγήσω κάποια άλλα πράγματα για το νερό. Μισό λεπτό, πριν το νερό. Επειδή με ρωτάνε πολλοί. Παρακαλώ. Ποια είναι, λέει, τα 47 μη διασυνδεδεμένα νησιά. Είναι Άγιος Ευστράτιος, Αγαθονήσια, Μοργός, Ανάφη, Αντικήθυρα, Αρκία, Στυπάλαια, Γάβδος, Γυαλί, Δονούσα, Ερικούσα, Θύρα, Θυρασιά, Θήμενα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κίμολος, Κρήτη, Κύθνος, Κος, Λειψή, Λέρος, Λέσβος, Λίμνος, Μαράθη, Μεγαλονήσι, Μεγίστη, Μήλος, Μήλος, που έχει και αντιδράσεις, Νήσιρος, Οθονή, Νούσες, Πάτμος, Ρόδος, Σάμος, Έρυφος, Σύθνος, Σκύρος, Σίμι, Τέλενδος, Τύλος, Φούρνη, Χάλκι, Χίος, Ψαρά, Ψέρυμος. Εκεί το νομοσχέδιο προβλέπει την εγκατάσταση 20ετίας ανεμογεννητριών. Χωρίς τοπιστικό ασφαλεία, οι οποίες έχουν λήξει. Μάλιστα. Θα το πω και έτσι, γιατί αυτά τα υλικά δεν είναι μόνο πώς θα φαυτούν, είναι ότι θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, μια και μιλάμε για νερό. Και επιπλέον, μια και μιλάμε για νερό, να σας πω και κάτι άλλο. Αν πάτε σε όλα αυτά τα νησιά των Κυκλάδων, εντάξει έχουν χαμηλή βλάστηση λόγω των ανέμων, όπως ξέρετε, και λόγω της λειψιδρίας. Όμως, πώς καλλιεργούσαν όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι αυτών των περιοχών? Καλλιεργούσαν εξαιτίας της πρωινής πάχνης. Της πρωινής δηλαδή υγρασίας που συγκρατούσε το έδαφος και το απορροφούσε ως φουγγάρι. Τώρα, όταν βάλεις ανεμογεννήτρια από πάνω, αυτό λειτουργεί ως μπιστολάκι. Τα στεγνώνει όλα. Έχετε... Άρα, μιλάμε εδώ, προσέξτε, μιλάμε για. Τους καταδικάζουμε σε περιβαλλοντική φτώχεια. Περιβαλλοντική φτώχεια ονομάζεται αυτό παγκοσμίως. Τους καταδικάζουμε σε περιβαλλοντική φτώχεια. Οδηγούμε τους τόπους αυτούς προς μεγάλη ξηρασία, ερημοποίηση μέχρι να προκύψει το μητρικό πέτρωμα. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης αυτά, ε. Βεβαίως. Πάντα στην πράσινη ανάπτυξη. Κοιτάξτε, μισό λεπτό, κύριε Λύκο. Θέλω να θυμίσω ότι ο επί σειρά ετών πρόεδρος του 5ου τμήματος του ΣΤΕ, ο κύριος Δεκλερής, είχε κάνει μια διατύπωση. Να τη διαβάσω. Οι εκ του εξωτερικού εισαγόμενες, πρόεδρος ΣΤΕ τμήματος, οι εκ του εξωτερικού εισαγόμενες ανεμογεννήτριες, σχεδιαστήσεις στις ξένες χώρες παραγωγής των, είναι εντελώς ασυμβίβαστες προς τη μικρή κλίμακα του ελληνικού νησιωτικού τοπίου. Τυχόν εγκαθιστάμενες στους τόπους προτιμήσεως των επενδυτών, συνεπάγονται καταστροφή του αντίστοιχου πολιτιστικού, αισθητικού και φυσικού κεφαλαίου των νησιών μας, η οποία βεβαίως αποκλείεται από το Σύνταγμα το 1975 με το άρθρο 24 και την πάγια νομολογία του ΣΤΕ για την προστασία των μικρών νησιών ως ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Και επειδή μιλήσατε για Εύβοια, για δώστε μας την εικόνα της Νοτιού Εύβοιας. Τι να σας δώσω την εικόνα της Νότιου Εύβοιας? Θα σας πω ότι έρχονται, αφού την κατάκαψαν από το 1990, την καίνε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει οικολογική διαδοχή. Έρχονται τώρα και λένε, μα δεν υπάρχουν, λέει, δασικά οικοσύστηματα, δασικές εκτάσεις εκεί πέρα, άρα γιατί να μην βάλουμε. Και το βάζουν, προσέξτε, κοντά σε τουριστικές περιοχές. Δεν μιλάω πέρα από τα βουνά, σε τουριστικές περιοχές. Δηλαδή καταδικάζουν και τον τουρισμό μας. Και εδώ κάποια στιγμή θα ήθελα να μου δώσετε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις λεγόμενες παράκτιες ή υπεράκτιες ανεμογεννήτριες. Γιατί εκεί πέρα παίζεται ένα άλλο παραμύθι. Βέβαια, ακόμα δεν το θέλουμε εδώ, γιατί είναι πολύ ακριβό για τους επενδυτές. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σαχίνη, οι επενδυτές τα επόμενα 2-3 χρόνια σκοπεύουν να από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για να. Δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορέσει να ανακάμψει παραγωγικά η κάθε χώρα. Είναι για να τα πάρουν οι δικές μας εταιρείες, δηλαδή να μας δώσουν, αν θέλετε, 100 ευρώ, να μας πάρουν τα 99 και να τα χρωστάμε κιόλας. Και να μας μείνει μόνο το ένα. Για διάφορες άλλες ανάγκες που έχουμε. Αυτή είναι η λογική. Εδώ λοιπόν θα παιχτεί, αυτή τη στιγμή παίζονται επενδύσεις της τάξης των 13 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και έχουν πέσει όλα τα κοράκια πάνω. Ποια είναι η διαφορά όμως. Η διαφορά, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής, ότι αυτά τα μοντέλα πια τα εφαρμόζουν εταιρείες μεγάλες πολυεθνικές, κυρίως από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη,
Αλλά επειδή δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν πια στον υπόλοιπο Νότο, ώρα Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία είναι βασικό παράδειγμα. Αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα σα μιλήσω και γι' αυτό σε σχέση με το νερό. Τα εφαρμόζουν λοιπόν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή, μιλάμε για κράτη μπανάνα. Εκεί τα εφαρμόζουν. Όπου εκεί τι κάνουνε, χωρούνε πέρα από υδατικά στοιχεία, πέρα από υγροτόπους, πηγές, ποτάμια κτλ. Τι διαχωρίζουν από τη γη και τα θυμαριοποιούν και τα πουλούν ανακομμάτι. Κατά τα άλλα, βέβαια, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Γιατί όταν καταστρέφεις τον κύκλο του νερού, αντιλαμβάνεστε ότι και νερό δεν θα έχεις και πώς αυτό αλληλεπιδρά με το κλίμα σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας και ούτω καθεξής. Πάρτε το ελληνικό εδώ πέρα. Το ελληνικό. Το ελληνικό, αν είχε γίνει σωστή διαχείριση και σωστή πρόβλεψη, θα μπορούσε να μειώσει κατά ένα βαθμό Κελσίου ολόκληρη την θερμοκρασία, όλη τη θερμοκρασία του λεκανοπεδίου. Ή ο ημιτός. Τι να πω τώρα, κύριε Λίκο. Αλλά δεν έχει κέρδος, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο. Η Εύβοια, τι να σας πω. Κατακαημένη Εύβοια. Πολύ παθή Εύβοια. Εγώ δεν μπορώ. Πολύ παθή Εύβοια. Την καίνε συνεχώς. Η Εύβοια, σας το λέω εδώ από την εκπομπή σας, θέλουν να την κάνουν Εύβοια ΑΕ. Θα λένε άλλο κομμάτι του ελληνικού κράτους. Άλλο κομμάτι του ελληνικού κράτους. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πολιτικοί αρχηγοί σε περιοδίες τους στην Κρήτη κουνάνε και το δάχτυλο στους πολίτες, γιατί δεν λένε ναι στη μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών, προτείνοντάς τους να δουν τι γίνεται στη Σλοβενία, που είναι και ταψί το έδαφος. Αυτό έλεγε προχθές πολιτικός αρχηγός, και οι οποίοι έχουν καταλάβει τα αντιαθμιστικά ωφέλη και την ωφέλεια που έχουν. Καταλάβατε. Αν θέλανε ΑΠΕ, κύριε Σακίνη, αν θέλανε ΑΠΕ, ξέρετε τι θα κάνανε. Θα αφήνανε δίκτυα χαμηλής τάσης. Μάλιστα. Και θα προτρέπανε μέσα από τα προγράμματα εξοικονομώ, διπλασιάζοντάς τα, να έχουμε φωτοβολταϊκά τζάμια, φωτοβολταϊκά στις στέγες, οι ιδιώτες, όπως γίνεται στη Γερμανία. 2 εκατομμύρια μικρή παραγωγή υπάρχουν στη Γερμανία, γιατί είδαν το μοντέλο αυτό δεν τους εξυπηρετεί πια. Στην Καλιφόρνια πλέον αρχίζουν και σκέφτονται πού θα θάβουμε εμείς όλες αυτές τις ανεμογεννήτρες. Διότι τι γίνεται, παίρνουν πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια γης, όπου δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Και εδώ τώρα έρχεται, προσέξτε το πονηρό του νομοσχεδίου, λειτουργεί η ρυθμιστική αρχή. Αυτή είναι η ρυθμιστική αρχή, προσέξτε, ενέργειας, υδάτων και αποχέτευσης. Εδώ τώρα έχουν να κάνουμε, θα παίξουν και με σκουπίδια. Ούτως ή άλλως αυτές οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, RDF και τα λοιπά, αν δείτε και κάποια σχετικά βιντεάκια του Bill Gates, ότι μέσα από αυτό θα μπορούμε να παίρνουμε και πόσιμο νερό στο τέλος. Δηλαδή, ή θα κάνουμε αφαλάτωση, θα καταδικαστούμε, δηλαδή εμείς οι πολίτες, θα μας καταδικάσουν πρώτα σε περιβαλλοντική φτώχεια, και επειδή το νερό θα είναι πάρα πολύ, πολύ ακριβό, θα πίνουμε βιομηχανοποιημένο νερό, το οποίο θα το πληρώνουμε. Αλλά την ίδια στιγμή αυτές οι εταιρείες θα μπορούν να εκδίδουν δικαιώματα νερού και να τα πουλάνε και να γίνεται τζόγο στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι το θέμα. Αφού έχουμε τελειώσει από την παραγωγή, αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε άλλα προϊόντα, πού πάμε τώρα? Πάμε και τζογάρουμε στα φυσικά μονοπόλια. Μισό λεπτό, κύριε Λίκο. Η κυβέρνηση διαβεβαιεί ότι δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση νερού με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά για τη δημιουργία μιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, υδάτων και απορριμμάτων. Εσείς... Που λέει χαρακτηριστικά, κύριε Σακίνη, δεν αναφέρει πουθενά η ΔΑΠ και η ΑΠ. Δεν αναφέρει πουθενά δημοτικές επιχειρήσεις. Μιλάει για τρίτους, γενικώς. Τρίτους, γενικώς. Και εδώ ξέρετε, υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Ωραία, και το χωρίς. Καταρχήν, ο μέσος όρος αύξησης της τιμής του νερού το βλέπουμε από ευρωπαϊκά παραδείγματα. Δεν θέλω να πάω σε παράδειγμα της Χιλής, γιατί αυτό πραγματικά, και θέλω να το πω από την εκπομπή σας, αυτό είναι ένα νομοσχέδιο Πινοσέτ. Αυτό που πάει να περάσει στην Ελλάδα είναι ένα νομοσχέδιο Πινοσέτ. Είναι έγκλημα, κατά την άποψή μου, πολύ μεγαλύτερο από τα Τέμπη. Είναι έγκλημα πολύ μεγαλύτερο από τα Τέμπη. Είναι ένα νομοσχέδιο Πινοσέτ. Θέλουν να μας καταδικάσουν σε περιβαλλοντική φτώχεια. Να αποξενωθούμε από τον τόπο μας. Εκεί θέλουν να μας πάνε. Γιατί... Πού τώρα, στον τόπο αυτόν, όπου ξέρετε υπήρχαν θεότητες. Δηλαδή, υπήρχε ο Ενιπέας, ο Αλφιός, ο Ποινιός, ο λεγόμενος Μήνος, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ηρακλής για να καθαρίσει τους στάβλους του Αυγία. Υπήρχαν οι νύφες και οι νεάδες. Δεν ήταν τυχαίο ότι στον ελληνικό πολιτισμό το νερό ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική, πολιτιστική, θρησκευτική και οικονομική ζωή του τόπου.
Λέει αλλά εδώ είναι μια άλλη θεωρία. Μισό λεπτό, θα έρθω στο νερό. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, για να μην αφήνουμε, λέει, λεπτομέρειες να τις πιάνουν όσοι θέλουν να περάσουν αυτά τα μέτρα. Πολύ καλός ο κύριος Λυκός, αλλά πείτε του ότι το πρωί, όποτε πέφτει το πού στα νησιά, δεν φυσάει αέρας, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης το φαινόμενο πιστολάκι δεν ισχύει, γιατί οι ανεμογεννήτρες δεν γυρνάνε αν δεν φυσάει αέρας. Από κάτω ισχύει αυτό. Εγώ μιλάω για την πρωινή πάχνη. Οι ανεμογεννήτρες όμως όταν φυσάνε, τι γίνεται? Και αυτό δεν σας το λέω. Υπάρχουν δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό. Μπορώ να τις προσκομίσω εγώ στην εκπομπή. Κύριε Λύκο, το απαντήσατε. Πείτε μου, γιατί επικαλεστήκατε την Ιρλανδία μιλώντας για το νερό στην Ελλάδα? Και εδώ ρωτάει κάποιος, δηλαδή, κύριε Λύκο, ουσιαστικά δημιουργείται μία αγορά νερού, ενώ μας λένε ότι δεν ιδιωτικοποιούν? Και ποιοι είναι οι πάροχοι για αυτή την αγορά νερού με τη ρυθμιστική αρχή? Ό,τι έγινε και με την ηλεκτρική ενέργεια. Ποιος παράγει την ηλεκτρική ενέργεια, η ΔΕΗ? Και απλά μπήκανε μεταπράτες. Μεταπράτες, κατά άλλους είναι κομπραδόροι, δεν ξέρουμε. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Το νερό είναι ένα. Και ανταγωνισμό να δημιουργήσει. Οι ρυθμιστικές αρχές γίνονται προκειμένου να διαφυλάξουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Εδώ δεν μιλάμε για εταιρεία και μιλάμε για τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες το έχουν απαγορεύσει. Λένε πολύ καθαρά. Είναι δημόσιο αγαθό. Τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και περνάει νόμο η κυβέρνηση, νομίζω το Φεβρουάριο, που ακυρώνει την απόφαση του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου του ΣΤΕ. Δηλαδή, εδώ τι να πούμε. Αν το προσβάλλουν δικηγόροι στον Άριο Πάγο, θα καταπέσει αυτός ο νόμος. Είναι ηλίου φαϊνότερο. Και εδώ βέβαια, προσέξτε, καταρχήν καταργείται και το κράτος δικαίου, το έχουμε δει βέβαια και από τις υποκλοπές, και η διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του ΣΤΕ αλακάρτ. Όταν πρόκειται για να βάλουμε ανεμογεννήτριες μέσα σε αναδασωτές εκτάσεις, το αποδεχόμαστε. Μιλάω, αναφέρομαι στην κυρία πρόεδρο, του πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, την κυρία Σεκεκενίν πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σκιαλωροπούλου. Δηλαδή, όπου θέλουμε το εφαρμόζουμε, το εφαρμόζουμε και αλλού δεν το αποδεχόμαστε και περνάμε νόμους που ακυρώνουν τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί... Πού οδηγούμαστε σε Λάτινο Αμέρικα να κοπήσει, Ελλάδο, θέλουμε να γίνουμε χιλί. Γιατί είπατε για την Ιρλανδία και το νερό? Γιατί στην Ιρλανδία έφτασε το νερό κάποια στιγμή. Ξέρετε τι έγινε? Στην Ιρλανδία πήγαν να το ιδιωτικοποιήσουν. Και το 2014 βγήκαν 400.000 στους δρόμους και ρίξανε την κυβέρνηση. Ρίξανε την κυβέρνηση. Θέλω να τους βάλουν έξυπνους μετρητές σε ό,τι αφορά το νερό, οι Irish Waters τότε, και τη ρίξανε. Βγήκαν 400.000 στους δρόμους στη μικρή Ιρλανδία. Γιατί ξέρετε, η Τρόικα όταν μπήκε απαιτούσε από τα δανειζόμενα κράτη να ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία. Εμείς εδώ το θέλανε πάντα. Το καθυστερούσαμε, υπερταμεία, ξέρετε, από εδώ, από εκεί. Και ευτυχώς που υπήρχε το ΣΤΕ, ευτυχώς που υπάρχει, ακόμα υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Ακόμα, ευτυχώς. Αλλά τώρα βλέπετε τι κάνουν. Παρακάτουμε το ΣΤΕ με ένα νόμο. Είναι δυνατόν το νερό? Το νερό δηλαδή πώς θα ανταγωνιστεί? Καταρχήν είναι ζωτική σημασία. Αν δεν βγει νερό, πεθαίνει. Και θα έρχεται ο άλλος και θα σου πουλάει το νερό με το σταγονόμετρο. Και κατά δεύτερο λόγο, να σου πω και κάτι άλλο, είναι και θέμα δημόσιας υγείας. Τι μας λέγανε με τον COVID? Να πλένουμε τα χέρια μας. Με ποιο νερό? Το ακριβό νερό, τι θα κάναμε? Θυμηθείτε αυτή την περίπτωση. Τι θυμηθήκατε τώρα? Οι Εβραίοι, σας το λέω γιατί συνεργάζομαι εγώ με το Ισραήλ σε διάφορα περιπτωτικά θέματα. Οι ίδιοι οι Εβραίοι, καταρχήν δεν μιλάνε στο Ισραήλ για ιδιωτικοποίηση νερού. Γελάνε άμα τους το πεις. Είχα μια συζήτηση χθες. Γελάνε. Λένε τι μπανανία είναι η Ελλάδα. Και δεύτερον, οι Εβραίοι, ξέρετε γιατί τους κατηγορούσαν, τους καίγανε, τους εξοβελίζανε από παντού κτλ.? Γιατί μέσα στον πολιτισμό τους είχαν την ατομική υγιεινή. Πλένονταν οι άνθρωποι, γι' αυτό δεν κολούσαν πανούκλα. Καταλάβατε? Άρα εδώ μπαίνουν και θέματα δημόσια υγεία. Ποιος θα πληρώνει δηλαδή γι' αυτό? Μπαίνουν και θέματα επιβίωσης, μου γράφουν εδώ, του πρωτογενή τομέα, κύριε Λυκό. Διότι θα ελέγχεται το νερό άρδευσης. Δηλαδή, αφού τώρα έχουμε δημιουργήσει τους μικρούς αργόρωτες και τους έχουμε καταστήσει καταχρεωμένους, αφού τους ακριβένουμε την ενέργεια που χρησιμοποιούν για τα τρακτέρ τους και τα λοιπά, τώρα ερχόμαστε και βάζουμε να είναι πανάκριβο το νερό. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστούν αυτοί να εγκαταλείψουν την Ήπεθρο, γι' αυτό και αυτός ο νόμος είναι σύλληση
κατά του νερού της Ελλάδος αλλά και της Υπαίθρου. Γίνεται σύλληση αυτή τη στιγμή. Και τι θα κάνουμε, θα τους αγοράσουν όλες τις εκτάσεις beer παρά, θα έρθουν οι μεγάλες αγκρομπίζνες εδώ και αυτοί που θα έχουν χρήματα θα τρώνε το φρέσκο το κρέας τους, μιλάω και για την κτηνοτροφία, ή τα φρούτα τους, και οι υπόλοιποι θα τρώμε συνθετικά τρόφιμα. Είναι τόσο απλό. Καλά, κρατήστε λίγο μία πισινή και το λέω με την έννοια ότι δεν ξέρω αν λάβατε υπόψη σας τι συνέβη την Τετάρτη στην Ολλανδία. Πρώτο κόμμα είναι το αγροτικό με τις κινητοποιήσεις κατά των βιομηχανοποιημένων τροφών έως και σκουλικιών. Αυτό είναι το πρώτο κόμμα. Κατά του Υπουργείου του Αζώτου. Μάλιστα. Κατά του Υπουργείου του Αζώτου. Είμαι ενήμερος. Εδώ όμως προσέξτε να δείτε. Κάθε χθες, επειδή είχαμε κανονίσει ότι θα έβγαινε στην εκπομπή σας και άρχισα να ξεφυλίζω πάλι τη διπλωματική εργασία του μάστερ μου. Λοιπόν, τότε αρχίζουν και αναπτύσσονται αυτά. Θέλω λίγο να σας μιλήσω σε λίγο πιο θεωρητικό επίπεδο για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς παίζεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τότε τι κάνανε. Εμένα ήταν πάνω στους υγροτόπους το μάστερ μου σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Δηλαδή, τι έγινε. Στην αρχή είχαμε άκρατη βιομηχανική ανάπτυξη. Καταστρέφονταν οι πόροι, δημιουργείται το πράσινο κίνημα, ήθελαν να απαγορεύσουν τα πάντα και τότε έρχεται η βιώσιμη ανάπτυξη, η φόρος τότε ανάπτυξη που θέλει να συνδυάσει οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Τι γίνεται τώρα, αρχίζουν και μπαίνουν οικονομικά εργαλεία. Δηλαδή, σου λέει, ήταν τότε η θεωρία ενός βιβλίου, η τραγωδία των κοινών αγαθών. Δηλαδή, σου λέει ότι στη Σοβιετική Ένωση δεν προστατεύονται τα αγαθά ακριβώς γιατί δεν ανήκουν σε κανένα, κανένας δεν ενδιαφέρεται σε αυτά. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει αυτά να έχουν ιδιοκτησία. Τα βουνά, οι θάλασσες, τα ποτάμια. Είναι τη σχολή του Σικάγο, Φρίντμαν, αυτό το πράγμα. Γιατί αν έχουν ιδιοκτησία, θα αποκτήσουν αυτομάτως και μια οικονομική αξία. Δηλαδή έρχονταν και λέγανε πόσο κάνει η παραλία, τι να σας πω, στην Αγία Πελαγία. Δώστε μου μία αξία για να τη βάλω εγώ μέσα στο χρηματιστήριο και να μπορέσω δήθεν να την προστατέψω. Γιατί αν ήταν πάρα πολύ ακριβή δεν θα μπορούσε να την αγοράσει κανένας ή αυτός που θα την είχε θα αναγκαζόταν να την προστατέψει. Όπως με το νερό. Και αρχίζουν τι κάνουν τώρα μετά. Για να καταλάβετε. Αρχίζουν και βάζουν τώρα... Φτιάχνουν οικονομικά μοντέλα τα οποία τα υιοθετεί εν μέρη και ο οργανισμός ο ΟΑΣΑ τότε και αρχίζουν και βάζουν αξίες χρήσης. Δηλαδή βάζουν τις δομικές αξίες, ας πούμε θα πάρω το νερό θα το πιω ή θα πάρω το νερό θα ποτίσω, λέμε τώρα από μια λίμνη ή θα κόβω τα δέντρα που φυτρώνουν γύρω-γύρω. Βάζουν έμεσες αξίες χρήσης, όλα αυτά σε monetary value. Για να καταλάβετε. Δηλαδή, έμεσες αξίες, δηλαδή λειτουργικές αξίες. Ότι ένας υγρότοπος ουσιαστικά τι κάνει. Λειτουργεί ως φουγγάρι και δεν αφήνει ακραία καιρικά φαινόμενα. Άρα, μπορούν να αναπτυχθούν πληθυσμοί γύρω από αυτόν. Γι' αυτό και οι αρχαίοι πληθυσμοί αναπτύσσονται κοντά σε υγροτόπους. Και μετά βάζουν και τα option value. Δηλαδή, αξίες μελλοντικών επιλογών. Δηλαδή, ότι εγώ πρέπει να το διατηρήσω γιατί στο μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί μια άλλη οικονομική αξία η οποία να είναι πολύ πιο προσοδοφόρα. Και να μου αποφέρει πολύ περισσότερα. Έρχονται τότε όμως οι υπόλοιποι μέσα σε αυτό το οικονομικό μοντέλο και είχα συμβάλει και αρκετά κι εγώ σε αυτό, χωρίς να περί αυτό λόγο, και βάζουν και τις μη χρηστικές αξίες. Δηλαδή ότι υπάρχει η αξία ύπαρξη, η αξία διατήρηση, ότι αυτό πρέπει να υπάρχει για να υπάρχει. Και από την άλλη είναι και οι αξίες κληροδότησης, δηλαδή η διαγενειακή ισότητα. Που αυτό όλοι μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ξέρετε το παραβλέπουμε. Εκεί λοιπόν τώρα πάνω αρχίζουν και χτίζονται μετά τα παράγωγα. Τα παράγωγα σκάνε, ξέρετε, γύρω στο 1996-97 κάπου εκεί, μπαίνουν πιο πολύ στη ζωή μας. Και αρχίζουν λοιπόν και πουλάνε τέτοιου είδους δικαιώματα. Και επειδή τώρα πια πάμε για ένα μεγάλο κραχ, τι κάνουμε. Πρέπει να πουλήσουμε τη γη μας. Πρέπει να πουλήσουμε το νερό μας. Προκειμένου να μπορέσει να παραχθεί χρήμα, γιατί αλλιώς οι μεγάλες εταιρείες θα πάνε σε κραχ. Κοιτάξτε, υπάρχει, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, μας έκανε την καρδιά περιβόλιο ο κύριος Λύκος. Κοιτάξτε κύριε Λύκο, υπάρχει ένα καινούριο αφήγημα. Η κλιματική η λεγόμενη κρίση, κατά άλλους αλλαγή κτλ. Η ξηρασία και σούπα μούπες. Το αφήγημα είναι να κάνουμε πιο ακριβό το νερό. Για να μην το ξοδεύουμε. Τι ωραίο που ακούγεται. Ναι. Μου θυμίζει το παραμύθι του Χότζαλη. Πάνω που μάθανε στο Χάιδαρο να μητρώει, λέει, πέθανε.
Το θυμάστε αυτό το παράμετρο. Μάλιστα. Αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Επιπλέον εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Κάθε φορά που εσύ εκχωρήσει ως δημοτική επιχείρηση, ας πούμε δημοτικές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται σε διάφορους δήμους. Είναι 120 σε όλη την Ελλάδα. Με ένα προσωπικό το οποίο δεν ανανεώνεται, το οποίο δεν έχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Όταν λοιπόν εσύ το εκχωρήσεις και πάνε να το πάρεις μετά από πολλά χρόνια, το ίδιο έγινε και στο Βερολίνο και στο Παρίσι, που τα ξαναπήραμε πίσω, και το Λονδίνο, και στο Λονδίνο έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για να επανακρατικοποιήσουν αυτές τις εταιρείες, τις ιδιωτικές εταιρείες. Τι γίνεται, εσύ απέχεις πάρα πολύ από την τεχνογνωσία πια. Δηλαδή και να το πάρεις, δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Χούρια ότι εγκαθιστούν διάφορα λογισμικά πάνω όπου αυτά τα κατέχουν οι πολυεθνικές και εσύ πρέπει να πληρώνεις. Ναι, αλλά είδατε... Μάλιστα. Πριν από δύο χρόνια, δύο ή τρία χρόνια, δεν υπήρχαν φανάρια στην Αθήνα. Γιατί δεν είχαμε πληρώσει τη Siemens. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά είδατε τι έγινε στη Γερμανία με την ασφαλή χρήση ποιότητα νερού και την όθευσή του. Βεβαίως. Μάλιστα. Έγινε ολόκληρο σκάνδαλο. Ναι, ή στον Λονδίνο που το νερό δεν πίνεται. Θα πάει να πει κάποιος ας ταξιδέψει στο Λονδίνο και να πάει να πει νερό. Γιατί στην Κρήτη, που σε λίγο καιρό θα κυκλοφορούν μόνο εμφιαλωμένα, ενώ το θυμάμαι από τότε που ήμουν φοιτητής, που δεν γίνονταν διάφορα φράγματα προκειμένου να παίρνουμε τα όμβρια ύδατα. Λέει εδώ ο Νικόλας, κατάγομαι από Νότια Εύβοια. Το επώνυμό μου είναι πιο σύνηθες στην Κάριστο και Πέριξ. Η Νότια Εύβοια που θυμάμαι παιδί με το πράσινο, το περιαστικό δάσος, τις πεντακάθαρες παραλίες, τα νερά, τους καταράκτες, τα δάση στην Όχη, ένας παράδεισος δίπλα στην Αθήνα που έχει χαθεί για πάντα. Από τη δεκαετία του 90 κάποιοι καλοέβλεπαν τις ανεμογεννήτριες και αυτοί δεν ήταν άλλοι από ντόπιους τοπικούς άρχοντες, μαγαζάτορες κτλ. Ακόμη και σήμερα οι περισσότεροι θέλουν τις ΑΠΕ εκεί. Οι μόνοι που μοιάζουν να ενοχλούνται είναι όσοι κυρίως από οικοδομικούς συνεταιρισμούς του δημοσίου επέλεξαν να επενδύσουν εκεί για ένα σπίτι και τώρα αναθεματίζουν την ώρα και τη στιγμή με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της περιοχής γενικότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι προτιμούνται σε όλες αυτές τις περιοχές οι δήμαρχοι υποψήφοι να είναι εργολάβοι ή να έχουν σχέση με τσιμέντα. Να σου το πω και έτσι, γιατί πάει μια εταιρεία και σου λέει όλο το τσιμέντο εγώ για τους δρόμους που θέλω τουλάχιστον 10 μέτρα πλάτος κτλ. Ή για τη βάση της ανεμογεννήτριας, θα χρειαστώ τσιμέντο και το παίρνουν εκεί πέρα από τις περιοχές. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένας τρόπον την άμια ηθαγενοποίηση της περιοχής. Αφού πρώτα προσέξτε, δεν λειτουργεί τίποτα αναπτυξιακά, αφού πρώτα τους έχουν φτωχοποιήσει, αφού πρώτα έχουν διώξει τους νέους. Το ίδιο γίνεται και στη Βόρεια Εύβοια. Εδώ τώρα πάνε τις λίγες περιοχές πρασίνου στην Εύβοια, πάνε και αυτές να τις ξεπατώσουν στη Δύρφη ή για παράδειγμα στο Κανδύλιο Νόρων όρος. Μέσα από αυτό ακριβώς το πράγμα που γίνεται τώρα. Και εγώ ερωτώ, πράγμα που δεν το καταλαβαίνω, μετά από 5-10 χρόνια, ποιο θα είναι το τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να δίνει η Εύβοια. Η Εύβοια του εναλλακτικού τουρισμού, τι θα προσφέρει στον τουρίστα, τίποτα. Απλά θα έχει γίνει μια ΑΕ, θα έχει γίνει ένα, κατά κάποιο τρόπο, έχετε δει τις διαφημίσεις τελευταία, όταν θέλουν να δείξουν και ότι πιστεύουμε στην πράσινη ανάπτυξη, δείχνουν ένα σπιτάκι, είναι ο Θείος Σέντερ, το θυμάστε από τη Χάιντι, αν θυμάμαι καλά, ο Θείος Σέντερ με ένα σπιτάκι, το Τζάκι Κέι μέσα, λουλουδάκια γύρω κτλ. Δέντρα, πράσινο παντού και στο βάθος μια ανεμογεννήτρια. Για να μπορεί να συνηθίσει το μάτι σιγά σιγά του παιδιού ότι είναι κάτι φυσικό. Άσχετα ότι αν πάει να πάρει ένα ψάρι, το θυμάμαι, είχε γίνει ένα πείραμα στη Γαλλία, στο Παρίσι, νομίζω, που τους λέγανε στα παιδάκια ζωγραφίστε ένα ψάρι, και αυτά πήγανε και τους ζωγραφίσανε το κουτί από τη συσκευασία του ψαριού. Τύπου Captain Iglo. Εκεί θα οδηγηθούμε. Αποξενωνόμαστε δηλαδή από τη γη μας. Και αυτό δεν έχει μόνο, έχει και χαρακτηριστικά, προσέξτε, κοινωνικά χαρακτηριστικά. Χάνεις πολύ σημαντική πληροφορία, σε αποξενώνουν από τη γη. Φανταστείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος, όπως είναι οι πόλεις που λένε των 15 λεπτών. Θα βγαίνεις 15 λεπτά από το σπίτι, θα τα κάνεις όλα και θα επανέρχεσαι μέσα. Κύριε Λίκο, μην κουράζεστε. Έχω πει μια ιστορία πολλάκις εδώ. Στη δεκαετία του 90 ο σταθμός μας, η Cree TV, αδελφοποιήθηκε με ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό στην Ιαπωνία, στη Γιαμάκατα. Το πρώτο πράγμα που μας ζήτησε ο ιαπωνικός τηλεοπτικός σταθμός Κολοσσός ήταν μια κάμερα σε ένα κοτέτσι για να δείχνει σε 24ωρη βάση, καρέ-καρέ, πώς η κότα γεννά αυγό, διότι στην Ιαπωνία πάρα πολλά παιδιά, δηλαδή να ενισχύσω αυτό που λέγατε, είχαν την άποψη ότι το αυγό είναι σκόνη στο σούπερ μάρκετ.
Καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι δηλαδή ξένο αυτό που περιγράφεται τελικώς. Αυτός ο άνθρωπος όμως, προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος από τον οποίο θα λείπουν βασικές πληροφορίες θα έρθει αύριο μεθαύριο για να ψηφίσει. Άρα πόσο εύκολα ελεγχόμενος θα είναι. Κύριε Λίγο, λοιπόν μπαίνει ξανά θέμα περιβαλλοντικής δημοκρατίας. Άρα κατά τη γνώμη σας, δεν είναι για να κλείνουμε. Θεωρείτε ότι εδώ, έτσι πως πάει το πράγμα, αυτό το νομοσχέδιο που περνάει κυριολεκτικά στον ντούκου και όποιος δει τη συζήτηση στη Βουλή καταλαβαίνει τι γίνεται ακριβώς από όλους, είναι ίσως από τα πιο σημαντικά για το μέλλον. Όχι από το πιο σημαντικά. Σας λέω και πάλι είναι το τρίτο νομοσχέδιο που περνάνε στη σειρά κατά του περιβάλλοντος και τώρα το αποτελειώνουν. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Ένα μήνα πριν τις εκλογές. Είναι χειρότερο έγκλημα και μάλιστα είναι έγκλημα ενώ γνωρίζουν τις συνέπειες. Είναι σαν και αυτό που λέγαμε για τα Τέμπη. Με ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο. Είναι χειρότερο από τα Τέμπη αυτό που πάνε να κάνουν. Είναι χειρότερο. Φανταστείτε ότι στη Κοιλία αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί κινήματα υδροφεμινισμού. Το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Υδροφεμινισμού. Δηλαδή. Δηλαδή, ειδικά στις νότιες περιοχές όπου έχουν πάρα πολλά νερά, και όμως εκεί έχουν λειψιδρία γιατί τα έχουν πάρει εταιρείες. Είναι αναγκασμένοι οι κάτοικοι οι οποίοι ζουν σε φαβέλες και οι διάφοροι ηθαγενείς εκεί πέρα να ξυπνάει η γυναίκα το βράδυ προκειμένου να πλύνει, να πληθεί, να πλύνει τα παιδιά, να μαγειρέψει, γιατί δεν έχουν συνεχή ροή νερού και δεν έχουν και την ίδια πίεση. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουν καταλήξει ότι αυτό είναι ένα πατριαρχικό μοντέλο. Αυτό το μοντέλο της λειψιδρίας από τις πολυεθνικές εκεί πέρα, έχουν αναπτυχθεί κινήματα υδροφεμινισμού για την εργασία της γυναίκας, η οποία κοιμάται ο άντρας και αυτή πρέπει να δουλεύει το βράδυ γιατί δεν έχει νερό. Λέει εδώ κάποιος φίλος από τον Πειραιά, ακόμη και με την καταστροφική στροφή στον τρόπο που γίνονται οι βιομηχανικές ΑΠΕ, μήπως έχουμε, κύριε Λίκο, λέει, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και ροή χρημάτων αλλά και απαξίωση της ΑΟΣ, που αν την είχαμε θα ήταν πιο συμφέρον να βάζουμε ανεμογεννήτριες offshore και απόδοση και κυριαρχία. Μα δεν το καταλαβαίνετε, το είχα πει νομίζω σε μια εκπομπή σε αυτό κάποτε, δεν θυμάμαι με ποιος ήταν ο συνομιλητής. Θυμάστε τι είχε πει ο κύριος Βενιζέλος, ότι δεν χρειαζόμαστε εμείς να επεκτείνουμε την ΑΟΣ γιατί εκεί πέρα θα βάλουμε πλωτές εξέδρες με ΑΠΕ και τα λοιπά. Τη καλωδιώση που γίνεται, που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, για παράδειγμα στην Αίγυπτο και μίλαγε για καλώδιο, που εκεί θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στις Ζήμενες και θα τα παίρνουμε εμείς μέσω των διαφορών νησιών που είπατε εσείς προηγουμένως και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο πιο σημαντικό που δεν το ξέρει η μεγάλη πλειοψηφία των ακροατών σας. Η δέσμευση των εξωτερικών υδροδοτικών συστημάτων δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό καθ' αυτό το νερό και σε ό,τι αφορά το κέρδος από την παροχή και πώληση. Αλλά έχει να κάνει και με κάτι άλλο, κύριε Σακίνη. Εκεί μπορούν να στηθούν. Ποιο είναι το πρόβλημα με τις ΑΠΕ? Δεν υπάρχουν μπαταρίες. Ποια είναι τα νέα αυτή τη στιγμή τεχνολογικά μοντέλα που αναπτύσσονται? Είναι τα μοντέλα της αντίστροφης αντλησιοαποταμίευσης. Δηλαδή ότι εγώ παίρνω μια φυσική λίμνη, 100 μέτρα πιο πάνω φτιάχνω άλλη μια τεχνητή λίμνη και όταν φυσάει αποθηκεύω. Ανεβάζω το νερό μέσω τουρμπίνας από την κάτω λίμνη στην πάνω λίμνη και όταν δεν φυσάει, το κατεβάζω κάτω. Φυσικά παίρνοντας όλα τα νερά από τα ανάντι, από τη γύρω περιοχή. Κάτι αντίστοιχο, εύχομαι να μην συμβεί, πάει να γίνει συνέβεια με το Μανικιάτη ποταμό. Άρα αυτοί μπορούν να εξοικονομούν μέχρι και 500 μεγαβάτ ενέργειας, να αποθηκεύουν. Το καταλαβαίνετε ποιο είναι αυτό το έργο? Δηλαδή, εγώ θα χρησιμοποιήσω το μαραθώνα για να αποθηκεύω ενέργεια και θα χτίσω κάτι άλλο πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από το μαραθώνα, προκειμένου να μπορώ να χρησιμοποιώ τα νερά. Το θέμα είναι ότι τα νερά αυτά όμως δεν θα είναι μεταπόσιμα. Και φυσικά δεν θα έχω τόσο πολλά νερά για άρδευση. Δεν είναι τόσο απλό. Άρα θα ανεβαίνει το κόστος για άρδευση μετά. Μου λένε εδώ πολλοί, αυτή η καταγραφή του υδάτινου δυναμικού μέσα στα μνημόνια και ιδίως του ΣΤΟΕΒ ήταν τυχαία? Όχι βέβαια, όπως δεν ήταν τυχαία και η κατάργηση του ΙΓΜΕ. Ποιο θέλανε να καταργήσουν από την αρχή? Ποιο θέλανε να καταργήσουν από την αρχή, θυμάστε, από το πρώτο μνημόνιο? Το ΙΓΜΕ. Πέρα από τα μέταλλα που έχουμε και τους φυσικούς πόρους, ήταν και για τις υδρολογικές λεκάνες μας. Πολύ σημαντικό. Χθες οι Ευρυτάνες έκαναν μια συγκέντρωση. Βέβαια δεν μπόρεσα να πάω γιατί ήταν κλειστό το κέντρο της Αθήνας. Ήμουν καλεσμένος ως ομιλητής. Ιδιωτικοποιούν 51 πηγές εκεί πέρα.
51 εταιρείες. Δηλαδή, εδώ τι πάμε να κάνουμε τώρα. Πάμε να κάνουμε το ανάστροφο παράδειγμα της, ουσιαστικά της δημιουργίας της ΔΕΗ της χώρας μας. Τι εννοείται, ιδιωτικοποιούν πηγές στην Ευρυτανία? Βεβαίως. Στο Καρπενήσι, στο Βελούχι. Βεβαίως. Είναι δυνατόν. Θα ιδιωτικοποιηθούν οι πηγές. Βεβαίως. Και έχουν μπει διάφοροι ιδιώτες εκεί πέρα. Και φωνάζουν οι κάτοικοι. Αλλά βέβαια κανείς δεν τους ακούει, κανείς δεν τους φιλοξενεί. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν. Δεν μιλάμε για ενδυμικά είδη εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για παράγοντες οικολογικής απομόνωσης. Εδώ μιλάμε ότι ουσιαστικά θα αλλάξει όλο το τοπίο. Θα χαθούν ενδυμικά είδη και πλέον θα πάμε σε υβριδικά μοντέλα δέντροκαλλιεργειών. Όπου θα είναι δύο μόνο είδη. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και βέβαια για το έδαφος τους οδηγούν σε ερημοποίηση. Θα χαθεί αυτός ο φυσικός πλούτος. Μάλιστα. Και δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Αυτή η ενδυμικότητα που είναι μοναδική στην Ευρώπη, της Ελλάδας και το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο, εμείς πάμε να το καταστρέψουμε. Και τι φάνε η Ελλάδα μετά? Σας έχω πει και παλιότερα. Η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ ακριβό υπόπεδο. Αλλά έχει κάποιους γαλάτες εκεί πέρα οι οποίοι φωνάζουν συνέχεια και δημιουργούν θόρυβο στα αυτιά των επενδυτών. Θέλουν λοιπόν το χώρο, αλλά δεν θέλουν τη χώρα. Η Ελλάδα κοστίζει 33. Αυτό θέλουν να το πάρουν και να το χρηματιστηριοποιήσουν. Θα τους αφήσουμε? Μάλιστα. Βασίλης Λύκος, και ίσως μας εξηγεί και όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες και στις πλατείες που συγκεντρώνεται κόσμος και οι διαμαρτυρίες των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης, ότι εδώ είναι ένα κομβικό σημείο. Θα τα ξαναπούμε μαζί του, είναι προφανές. Επ' αυτού δεν θα μείνουμε έτσι. Καλημέρα κύριε Λύκο, σας ευχαριστώ καλά, πολύ. Καλά, καλημέρα σας. Και αυτό που θέλω να πω τελευταίο, με συγχωρείτε, είναι ότι μην καταλήξουμε ώστε οι Δήμοι μέσω των διάφορων ΔΕΗ να γίνουν ουσιαστικά υπάλληλοι διαφόρων πολυεθνικών και εγχώριων εταιριών. Μην καταστρέψουμε δηλαδή με αυτό και την τοπική μας αυτοδιοίκηση. Καλημέρα. Καλημέρα σας.